μου δίνει στερά. Γεμίζω χαρά. Πολύ τυχερή νιώθω που εσένα έχω βρει. Να να να, φαντάζεσαι. Και σηκώνομαι. Είναι και το ντύσιμο ανάλογο τη φωτογράφηση και είμαι σε μπουζουκλερί. Από δημοσιογράφο λουλουδού θα γίνω εγώ. Οπότε, ναι, και εγώ θα είμαι τραγουδίστρια. Συγγνώμη, είναι για τη φωτογράφηση. Κατερίνα, που με βλέπεις, έτσι. Έλα. Καινούργια αρχή. Καινούργια αρχή. Εσένα μαζί. Πώς είναι να αφήνεις το μικρόφωνο και να βάζεις την ψήρα? Κάτσε, μ' άρεσε αυτό που είπες, αλλά δεν αφήνω ποτέ το μικρόφωνο. Όταν είσαι δημοσιογράφος δεν αφήνεις ποτέ το μικρόφωνο. Και αυτό το έκανα και πέρσι και φέτος, εννοείται τώρα στην παρέα του Δέστε Τους, με χαρά θα καλύπτω διαφορετικότητας. Γιατί για μένα, ρε παιδί μου, όταν, έτσι πως το βλέπω εγώ, όταν είσαι παρουσιαστής και όταν είσαι σε μια εκπομπή, σε μια παρέα της εκπομπής, είναι καλό να δουλεύεις και πίσω από τις κάμερες. Δηλαδή, και αυτό ισχύει πάρα πολύ συγκεκριμένη ομάδα. Γνωρίζεις πολύ καλά και τον Νίκο και τη Μαρία και τον Νότι. Τα παιδιά είναι πάρα πολλές ώρες στο γραφείο, σκέφτονται ιδέες, τις οποίες υλοποιούν και δούλευαν, το ξέρω. Ακριβώς. Κατερινιό, πώς ήρθε η πρόταση για το Δέστε Τους? Λοιπόν, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη όταν δέχτηκα το τηλεφώνημα. Πρώτα ήταν από την κυρία Νατάσα Λεσιώτη και έκανα έτσι το ραντεβού μαζί της. Στη συνέχεια μίλησα τηλεφωνικά με τον Νίκο το Μουτσινά, με τον οποίο τον γνωρίζω χρόνια, τον αγαπώ κάπου πάρα πολύ. Σε μια συνέντευξη είπες ότι αυτό σε πρότεινε, πιστεύεις? Φαντάζομαι ότι ήμουν και πρόταση του Νίκου, διότι με γνωρίζει πολύ καλά. Γνωρίζει τη δουλειά μου, είμαστε και φίλοι. Και έτσι το υπέθεσα και φαντάζομαι ότι ξέρεις. Πρότεινε ο Νίκος κάποια πράγματα, έγιναν και κάποιες συζητήσεις. Γνώρισα στη συνέχεια και την κυρία Κορομιλά, συζήτησα με όλους και μόνο θετικά θα μπορούσα να απαντήσω μετά από μια τέτοια πρόταση. Υπάρχει κάποια στιγμή να πούνε η Μαρία ζηλεύει την καινούριο την Κατερίνα? Ή η Κατερίνα ζηλεύει τη Μαρία? Ναι. Όχι, δεν υπάρχει πρέπει να τα πούμε, γιατί γενικώς εγώ δεν είμαι ζηλιάρα και η Μαρία δεν είναι ζηλιάρα. Τα πάμε μια χαρά. Πρώτο όνομα ποιος είναι? Εννοείται πως είναι η Μαρία, γιατί η Μαρία είναι πολλά περισσότερα χρόνια από εμένα, ήταν και πέρυσι στην εκπομπή και είναι χαρά μου να συνεργαστώ με ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπειρία στο χώρο. Κατάλαβες, σου λέω, δηλαδή έχω να πάρω πράγματα από αυτούς και να δώσω κι εγώ αυτό που έχω. Καταρχήν είμαστε τελείως διαφορετικές και σαν χαρακτήρες και εξωτερικά και... Είμαστε κάτι τελείως διαφορετικό. Ξέρεις, εγώ σε ξέρω και οκ. Okay. Mm-hmm. Απλά για μερικούς είσαι απλησίαστη. Εγώ είμαι απλησίαστη. Ναι. Γιατί είσαι τόσο όμορφη. Σε ευχαριστώ, Εύνη, για τα καλά σου λόγια. Είσαι τόσο όμορφη που κάποιος κολλάει, λέει, τι να την πλησιάσω. Δεν είμαι τώρα. Καθόλου απλησίαστη. Σταμάτα. Δεν είμαι έτσι. Είναι δεύτερη σεζόν που είσαι συμπαρουσιάστρια, παρουσιάστρια προς από τις κάμερες. Mm-hmm. Πώς το βλέπεις, το έχεις συνηθίσει πλέον? Καταρχήν είμαι δημοσιογράφος. Εντάξει, αυτό δηλαδή δεν αλλάζει. Αυτό σπούδασα. Χρωστά κάποια μαθήματα για το πτυχίο. Εντάξει, αυτό σπούδασα και αυτό κάνω τόσα χρόνια. Και απλά μου δόθηκε ευκαιρία να βγω μπροστά. Που είναι κάτι που ήθελα και μ' αρέσει. Και να δείξω τη δουλειά μου. Μ' αρέσει που το παραδέχεσαι. Το ήθελα. Γιατί κάτι κοριτσάκια ενώ θέλουν δεν το παραδέχονται. Όχι, κάτσε λίγο να σου πω κάτι. Ο καθένα στη δουλειά που κάνει έχει κάποιε φιλοδοξίε και θέλει να κάνει κάτι καλύτερο. Εγώ είμαι δημοσιογράφος, έκανα ψυχαγωγικό ρεπορτάζ, όπως είσαι και εσύ. Μπορεί εσύ το καλύτερο για σένα να γίνεις αρχισυντάκτης, να είναι να κάνεις κάτι άλλο στην παραγωγή. Για μένα ήταν αυτό το καλύτερο, μου άρεσε και ήθελα να το κάνω. Και τώρα που το κάνω, το απολαμβάνω και δουλεύω. Και αν δεν το κάνω αυτό, θα ξαναγυρίσω το ρεπορτάζ. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Δηλαδή, η δουλειά μου είναι αυτό. Περσινή χρονιά ήταν, νομίζω, καθοριστική για σένα. Βέβαια, μου δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία. Ήταν μια χρονιά στην οποία παίξα πάρα πολλές εμπειρίες. Ήταν η πρώτη χρονιά που ουσιαστικά βγήκα μπροστά μαζί με άλλα 4 άτομα και δουλεύαμε όλοι για τον ίδιο σκοπό. Σίγουρα έκανα και αρκετά λάθη. Μέσα από τα λάθη μου όμως. Ποια ήταν τα δικά σου? Τώρα δεν θα κάτσω να στα παριθμίσω. Σου λέω γενικώς ότι σίγουρα και σαν και η πεντάδα και εγώ προσωπικά έκανα λάθη λόγω απειρίας, ίσως να βλέπα λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι μέσα από αυτή την τηλεοπτική σεζόν την περσινή, εγώ νιώσα ότι ωρίμασα πολύ περισσότερο και ότι πήρα πάρα πολλά πράγματα. Τώρα, ποια είναι η σχέση με την πεντάδα? Μια χαρά, μιλάμε με όλα τα παιδιά. Με κάποιους μιλάω περισσότερο, με κάποιους λιγότερο. Ποιους περισσότερο? Μιλάω πιο πολύ με τον Δημήτρη και με τη Δούξα μιλάω. Ξέρεις, ανταλλάσσουμε μηνύματα, μου λένε τις εντυπώσεις τους, μου λέγανε ότι τους άρεσε πολύ το τρέιλερ της εκπομπής μας. Ταξιτζού. Ναι, που ήμουν ταξιτζού. Ήταν πολύ έξυπνο νομίζω. Και γενικότερα έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Με τον Νίκο και με την Μαρία, γιατί πιστεύεις ότι δεν μιλάς πιο Όχι, πολύ? Όχι, καλέ, μιλάω και με τον Νίκο, τον Νίκο τον αγαπάω πολύ και με τη Μαρία μιλήσαμε.
Απλά μπορεί να τύχει με κάποιο να πάω για καφέ. Δηλαδή με τον Νίκο, τον Παπαδάκη ειδικά, έχω πολύ καλή σχέση. Έχουμε βγει και για φαγητό. Νίκο. Θα ήθελες, τώρα θα μου πεις καινούρια αρχή κάνεις, όπως είπαμε. Mm-hmm. Θα ήθελες να συνεχίσεις το πρωινό. Σου είπα, κάνω καινούργια αρχή και είμαι πολύ χαρούμενη που τώρα βρίσκομαι στην ομάδα του Δέστη τους. Και με έχουν πάρει πολλές ιδέες. Έχω πολύ όρεξη να δουλέψω και να βρεθώ μαζί με τον Νίκο, τη Μαρία και τον Νότη. Και να υλοποιήσω όλα αυτά που σκέφτομαι. Οπότε δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Απλά έχω μερικές απορίες, όπως και ο κόσμος. Είσαι ίσως η μόνη που δεν έχεις βγει και μιλήσει για την πεντάδα και το μετά.